νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε παράνομες συνταγογραφήσεις ανάμεσα στα εμπλεκόμενα άτομα και πέντε από τη Μεσσηνία. Η υπόθεσή τους διαχωρίζεται και η περαιτέρω διερεύνηση φαίνεται πως θα γίνει από την εισαγγελία Καλαμάτας. Ακούστε, ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας είναι σε επικοινωνία την πρώτη στιγμή, τόσο με τις αστυνομικές όσο και με τις δικαστικές αρχές. Περιμένουμε να έχουμε επίσημη και ολοκληρωμένη ενημέρωση που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να μπορούμε να αντιδράσουμε και να κινηθούμε παραπέρα. Αν κάποιοι συνάδελφοί μας έχουν πατήσει τον όρκο του Ιπποκράτη και αυτό αποδειχθεί, να ξέρετε ότι δεν έχουν θέση στην πλειονότητα και στο σύνολο των υπόλοιπων γιατρών, οι οποίοι είναι άψογοι, κάνουν σωστά τη δουλειά τους και δίνουν την ψυχή τους για την ασθενή τους. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ένας γιατρός μπορεί στο βωμό του χρήματος να ενδώσει και να κάνει πράγματα που δεν συνάδουν με την ιατρική διοντολογία. Δεν μπορώ να το πιστέψω και νομίζω και πολλοί συνάδελφοι μπορούν να το πιστέψουν. Οι καταγγελίες αφορούν σε έναν ιατρικό επισκέπτη, δύο γιατρούς, μία νοσηλεύτρια, έναν φαρμακοποιό και έναν ιδιώτη. Η δράση του κυκλώματος ήταν να εντοπίζει ανεμβολία στους πολίτες που ήθελαν να εκδώσουν πλαστά έγγραφα για τον κορονοϊό και να τους συστήνει στα κατάλληλα πρόσωπα εναντί χρηματικής αμοιβής. Ο φαρμακοποιός και ο ιδιώτης κατηγορούνται ότι πωλούσαν ψευδή rapid test ανεμβολίας τους, μεταξύ των οποίων και γιατροί, τα οποία χρέωναν από 50 έως 200 ευρώ τους πρώτους μήνες εφαρμογής του μέτρου. Οι δύο γιατροί και η νοσηλεύτρια φαίνεται να εμπλέκονται σε εικονικούς εμβολιασμούς και ψευδή πιστοποιητικά νόσησης, η τιμή των οποίων κυμαίνονταν από 300 έως 700 ευρώ. Οι κατηγορούμενοι φαίνεται να χρησιμοποιούσαν την μέθοδο των κατοίκων εμβολιασμών. Το κύκλωμα αποκάλυψε ο κοριός της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο των παρακολουθήσεων για το άλλο μεγάλο κύκλωμα με τις παράνομες συνταγογραφήσεις με δράση σε τουλάχιστον 16 νομούς της χώρας.